Άρχισε σήμερα η διανομή επιστητιστικής βοήθειας για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΣΤΕΒΑ. Είδη παντοπολίου, είδη πρώτης ανάγκης και κρέας περιλάμβανε η διανομή που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Θεμάτων και Ανάπτυξης Ιωάννη Μουρτίδη. Είναι γνωστό πλέον ότι σήμερα ξεκίνησε το πρόγραμμα ΣΤΕΒΑ στο Δήμο Κομωτινής, αλλά και όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Κομωτινής είναι ο κοινωνικός έτερος και διαχειρίζεται και τους άλλους τρεις δήμους. Έτσι λοιπόν έχουμε και την ίδια διαδικασία και στο Δήμο Αριανών και στο Δήμο Σαπών και στο Δήμο Ιάσμου. Είναι μία διαδικασία που μέσα από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο είναι για τους ανθρώπους, για τους δημότες, για τους πολίτες, που έρχεται να συμπληρώσει τη διατροφή τους και γενικά την οικονομική ανέχεια που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας. Ευχής έργο θα ήταν να μην υπήρχαν αυτά τα προγράμματα, αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η ανάγκη και υπάρχει δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δήμος αυτό που μέλει να κάνει είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα και να συνεχίζει την τροφοδοσία απέναντι στους δημότες και στους πολίτες. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σε άτομα θα το πω, σε όλο τον νομό Ροδόπης μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα γύρω στις 12.000 άτομα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δημότες μας, έχουν δηλώσει ότι έχουν κάποια ανάγκη. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι δημότες μας που για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν εκδηλωθεί ή βρίσκουν κάποιες άλλες λύσεις για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες της καθημερινότητας. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή, το μέλημά μας είναι να μπορούμε να γίνεται η τροφοδοσία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να μην υπάρχει η ταλαιπωρία απέναντι στους δημότες. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη διαδικασία τροφοδοσίας και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή που ήρθα από το πολυτουργικό, υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει στην σειρά. Για τον χώρο που πρέπει να γίνεται η διανομή μίλησε ο κύριος Μουρτίδης, που έκανε ειδική αναφορά στη ζήτηση απόρων συνδημοτών μας, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι να μην τρώει κανείς από τα σκουπίδια και να μην υπάρχει κανένας άστεγος. Και σε αυτό ζήτησε οι πολίτες να του γνωστοποιούν τα διαπεριστατικά. Μέλημά μας είναι, θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, θα τους συζητήσουμε με τα άτομα τα οποία ασχολούνται και είναι στην Επιτροπή του ΤΕΒΑ, οπότε όταν θα έχουμε κάτι νεότερο και πιστεύω σε αυτό εδώ θα συντελέσει περισσότερο ο χώρος που θα πρέπει να γίνει η διανομή των τροφών. Από εκεί και πέρα ο Δήμος Κομωτινής, η Δημοτική Αρχή μένει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι γνωστό πλέον ότι εκτός από αυτό το πρόγραμμα υπάρχει και η μυρίσια σύντηση των δημοτών μας. Ήδη τρέχει μία εργολαβία προμήθειας που υπάρχει στο τμήμα σύντησης. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται γύρω στα 267 άτομα σε καθημερινή βάση μέσα στην πόλη της Κομωτινής και σε δύο οικισμούς που έχουν δηλώσει ότι έχουν ανάγκη τη σύντηση. Προσπαθούμε όσο το δυνατότερο καλύτερα, με μεγάλη έτσι επιφυλακτικότητα ως προς την προβολή. Δεν θέλουμε να φαίνονται οι δημότες μας, διότι αρκετοί υπάρχει ένα ίχνος ντροπής. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δώσουμε κάποια λύση. Εδώ θα πρέπει να πω και ένα έτσι
που έφτασε στα αυτιά μου κάποια στοιχεία είναι ότι υπάρχουν κάποιοι δημότες μας οι οποίοι ναι μεν υπάρχει η ανάγκη της τροφοδοσία τους, αλλά δεν το έχουν δηλώσει, και υπάρχουν κάποιοι γείτονες που μας έχουν πάρει τηλέφωνο, μας έχουν ενημερώσει, και εμείς μαζί με το τμήμα του ΤΕΒΑ αλλά και με τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπάρχουν βρέθηκε ο τρόπος, και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι και σε αυτούς τους δημότες μας υπάρχει καθημερινή σύντηση. Ελπίζουμε πολύ σύντομα, εύχομαι ότι εφόσον το πρόγραμμα αυτό διαρκεί μέχρι το 2023, να σταματήσουν όλα τα βάσανα των δημοτών και των πολιτών, τουλάχιστον στο κομμάτι της σύντησης, οπότε να είμαστε όλοι αξιοπρεπείς. Εμείς πάντως, ό,τι εργαλείο υπάρχει προς όφελος των δημοτών μας, θα το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι καλό και για τους ίδιους, αλλά και εμάς, ώστε να μην βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητα των δημοτών μας, να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι τον πόνο αυτών, την οικονομική δυσπραγία, να χρησιμοποιούν ως τροφή κάποια απορρίμματα από τους κάδους των απορριμμάτων. Εγώ ως αντιδήμαρχος βάζω ένα στόχο που θα εστιάσω τη θητεία μου ως αντιδήμαρχος κοινωνικών θεμάτων και αλληλεγγύης σε δύο σημεία, που είναι το ένα είναι να μην υπάρχει άστεγος μέσα στην πόλη της Κομωτινής, και να μην υπάρχει άνθρωπος που να έχει το πρόβλημα της σύντησης. Φυσικά εδώ θα θέλαμε και τη συμπαράσταση των δημοτών μας, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και θα πρέπει να έχουμε τη συνεργασία όλων μας, ώστε ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας μπορούν να με καλέσουν στην αντίληψη των δημοτών, μπορούν να καλέσουν ή στην υπηρεσία να μιλήσουν με την κοινωνική λειτουργό ή σε μένα τον ίδιο, ώστε οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή τους να μας ενημερώσουν, και εμείς με κρατώντας με επιφύλαξη όλα τα προσωπικά δεδομένα των δημοτών να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Για το ΤΕΒΑ 2019-2021 που ετοιμάζουν την περίοδο αυτή μίλησε ο κύριος Μουρτίδης. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για το ΤΕΒΑ, το οποίο θα είναι το 19-20 και 21. Ήδη δηλαδή υλοποιούμε το πρόγραμμα το οποίο ήταν μέχρι το 18. Τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι, 2.300, και έχει ένα υπόλοιπο το οποίο θα ήδη είναι στη διαδικασία να βγει στη δημοπράτηση και όλα τα γραφειοκρατικά που χρειάζεται, ώστε να ολοκληρωθεί και έτσι να είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2023.